Γεια σας αγαπητοί φίλοι, πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από την συναισθηματική εξάρτηση πάνω σε έναν άνθρωπο και πώς μπορούμε να γίνουμε συναισθηματικά ανεξάρτητοι. Θέλω να εξετάσετε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι, παρατηρήστε τα σενάρια και τα μοτίβα που έχετε ζήσει μέχρι τώρα. Κάθε φορά που ήσασταν εξαρτημένοι σε ένα άτομο, δεν έχει σημασία αν ήταν ερωτικής φύσεως ή φιλικής ή συγγενικής φύσεως, κάθε φορά παρατηρήστε ποια ήταν τα αποτελέσματα των πράξεών σας που ήταν ορθούμενα από την εξάρτηση πάνω σε αυτό το άτομο. Ήταν θετικά? Είμαι σίγουρη ότι καμία φορά δεν ήταν θετικά. Η εξάρτηση μας οθεί σε πιεστικές και πολλές φορές παράλογες συμπεριφορές. Σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να χάσουμε ή την αξιοπρέπειά μας ή την ηρεμία μας και ακόμα περισσότερο τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι ένα μοτίβο επαναλαμβάνεται συνεχώς στη ζωή σας, τότε αυτό είναι ένα σημάδι ότι πρέπει κάτι να αλλάξετε. Η εξάρτηση δηλαδή πάνω σε έναν άνθρωπο σας βλάπτει. Τι συμβαίνει όμως όταν είμαστε εξαρτημένοι στους άλλους και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας? Εκεί χρειάζεται να εξετάσετε για ποιο λόγο είστε εθισμένοι στις σχέσεις. Ο εθισμός στις σχέσεις ονομάζεται συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση είναι σχεδόν εφάμιλη με τον αλκοολισμό, με τα ναρκωτικά, με την εξάρτηση στα τυχερά παιχνίδια ή ακόμα και με το φαγητό. Γιατί ψάχνουμε την ευτυχία μόνο σε κάτι έξω από μας. Μπορεί αυτό να μην είναι μια ουσία, είναι τα συναισθήματα που θέλουμε να αντλήσουμε από τους άλλους και επειδή είμαστε εξαρτημένοι στους άλλους και δεν έχουμε καμία επαφή με τον εαυτό μας, τι κάνουμε? Ελπίζουμε ότι θα πάρουμε ανέβασμα, θα πάρουμε ευτυχία, θα πάρουμε αξία μέσα από τους άλλους. Και έτσι γινόμαστε υπερβολικά απαιτητικοί, πολλές φορές παράλογοι, πολλές φορές υπερβολικά πιεστικοί, με αποτέλεσμα να χάνουμε τις σχέσεις μας, να χάνουμε τις φιλίες μας, να χάνουμε τις βαθιές σχέσεις που θα μας έδιναν μέσα από τον κατάλληλο χειρισμό πραγματική ευτυχία. Και το πιο σημαντικό, δεν βιώνουμε την εσωτερική ευτυχία, γιατί όταν είμαστε εξαρτημένοι στους άλλους, η εσωτερική ευτυχία δεν τη βιώνουμε καν. Δεν έχουμε καμία επαφή με τον εαυτό μας. Δεν κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε τον εαυτό μας ευτυχισμένο εκτός των σχέσεων με τους άλλους. Ένας άλλος παράγοντας που θέλω να εξετάσετε είναι: μπορώ να μείνω μόνος? Μπορώ να περνάω και χρόνο με τον εαυτό μου εκτός των σχέσεων με τους άλλους? Είμαι καλά όταν είμαι μόνος μου ή χρειάζεται να είμαι συνέχεια εκτός σπιτιού, συνέχεια σε παρέα με άλλους ανθρώπους για να μην βιώνω τις σκέψεις μου, για να μην βιώνω τα συναισθήματά μου? Αντέχω τον εαυτό μου? Και όταν αναγκαστικά μένω μόνος, τι κάνω? Είμαι πολλές ώρες στον υπολογιστή, ναρκώνω τα συναισθήματά μου, τρώω πολύ, κάνω συνέχεια δουλειές, κάνω συνέχεια πράγματα για να μην νιώθω? Αντέχω να είμαι 5 ή 10 λεπτά ή και παραπάνω εντελώς μόνος και να μην κάνω τίποτα? Με αντέχω? Αυτό θέλω να αναρωτηθείτε. Γιατί ο άνθρωπος που είναι εθισμένος δεν αντέχει τον εαυτό του. Οπότε λοιπόν θέλω να κάνετε μερικές ερωτήσεις στον εαυτό σας. Η πρώτη: πώς νιώθω όταν είμαι μόνος? Και τι προτιμώ να κάνω όταν είμαι μόνος? Για ποιο λόγο το κάνω? Θέλω να το κάνω πραγματικά ή αποφεύγω κάτι μέσα μου που δεν θέλω να αισθανθώ? Τρίτον, ποια είναι τα αποτελέσματα της συναισθηματικής μου εξάρτησης? Ποια ήταν μέχρι τώρα? Ήταν θετικά ή μήπως κάθε φορά που βίωνα και εξέφραζα την εξάρτησή μου με τον οποιοδήποτε τρόπο, απογοητευόμουν στο τέλος και είχα απώλειες, ακριβώς αυτό που φοβόμουν? Και η τελευταία ερώτηση, πώς θα ήθελες να βιώνεις τις σχέσεις σου και τον εαυτό σου στην ιδανική τους μορφή? Φαντάσου λοιπόν τον εαυτό σου να μην είσαι καθόλου εξαρτημένος στους ανθρώπους. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μάθουμε να αφήνουμε κενά αέρος. Αυτό που έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται πάρα πολύ να νιώσουν την αβεβαιότητα της έκβασης μιας σχέσης. Θέλουν να ελέγξουν το αποτέλεσμα και το τέλος. Θέλουν να έχουν την εγγύηση ότι θα παίρνουν πάντα αγάπη από ένα άτομο, θα παίρνουν πάντα αφοσίωση και προσοχή. Και πολλές φορές όση αφοσίωση και να πάρουν, δεν τους φτάνει ποτέ. Μην πνίγετε τους άλλους. Προσπαθείτε να αντέξετε το οποιοδήποτε συνέστημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Μόνο έτσι θα βγείτε από το φαύλο κύκλο της εξάρτησης
Και μόνο έτσι θα αρχίσετε να γνωρίζετε τον εαυτό σας. Γιατί στα κενά αέρος ουσιαστικά βιώνουμε το δικό μας εσωτερικό κενό. Και όσο επιτρέπουμε να υπάρχει αυτό το κενό, τόσο σιγά σιγά εξαφανίζεται. Και αρχίζουμε σιγά σιγά και νιώθουμε μία πληρότητα. Αυτό όμως έρχεται στο πέρασμα του χρόνου. Χρειάζεται πρώτα να βιώσουμε τα συναισθηματικά μας κενά, να τα επιτρέψουμε να υπάρχουν, να τα αποδεχτούμε και μετά σιγά σιγά, φυσικά και εντελώς από μόνο του, θα έρθει και η εσωτερική πληρότητα. Γιατί αυτή είναι μια εσωτερική κατάσταση που δεν μπορείτε ούτε να την αγοράσετε, ούτε να την προκαλέσετε με το ζόρι, ούτε να την πετύχετε με ένα πάτημα του κουμπιού. Θέλω λοιπόν να έχετε λίγο υπομονή με τον εαυτό σας, δώστε χρόνο στον εαυτό σας και πάνω απ' όλα δώστε χρόνο και χώρο στους άλλους. Αν αρχίσετε να αντέχετε τα κενά αέρος, θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν και σε τάξη οι σχέσεις σας. Και τότε, μόνο τότε, θα παίρνετε και από τους άλλους feedback. Αυτό που διψούσατε να πάρετε ίσως με πιεστικό τρόπο, τότε θα το πάρετε εντελώς φυσικά και στην κατάλληλη δόση, μέχρι εκεί που μπορεί να σας δώσει ο καθένας. Όχι παραπάνω. Το υπόλοιπο είναι το δικό σας μερίδιο. Αυτά είχα να πω για σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Να έχετε με πανέμορφη μέρα, με πανέμορφο βραδάκι και θα ξαναλέω στο επόμενο μας θέμα και βίντεο. Φιλάκια πολλά!